Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ σε μία, επιτρέψτε μου να πω, κεντρική θέση αυτού του νομοσχεδίου, σύμφωνα με την οποία το 82% των πόρων πηγαίνει στην περιφέρεια και το 18% των πόρων πηγαίνει στο κέντρο. Θα μιλήσω λοιπόν για αυτή την περιοχή στην οποία κατευθύνεται, ας το χαρακτηρίσω έτσι, το μειοψηφικό πακέτο του 4ου κοινοτικού πλαισίου στήριξης. Και βεβαίως είναι αλήθεια ότι η Αθήνα ήταν η μεγάλη ευνοημένη των τελευταίων, ας το πω, δεκαετιών. Ήταν η περιοχή της πατρίδας μας που είχε την τύχη, είχε την ευλογία να φιλοξενήσει και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γίναν σημαντικά έργα ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων, τα οποία όμως ήταν απαραίτητα και για τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες οι οποίοι ζουν στην Αθήνα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι στο Λεκανοπέδιο, κύριε Υπουργέ, ζει το μισό περίπου της εκατό του ελληνικού πληθυσμού και στο Λεκανοπέδιο επίσης παρουσιάζονται περισσότερο οξυμένα τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Προβλήματα όπως είναι η ανεργία, η φτώχεια, η κρίση της οικογένειας, οι μονογονικές οικογένειες, προβλήματα όπως είναι η περιθωριοποίηση, η κοινωνική περιθωριοποίηση και η άστεγη. Είναι λοιπόν σοβαρά κοινωνικά ζητήματα, τα οποία όλα αυτά συμβαίνουν στην περιοχή αυτή, στην οποία από το 4ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, από την τελευταία ευκαιρία την οποία έχουμε για εκταμείευση πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα κατευθυνθεί μόνο το 18%. Και βεβαίως δεν πρέπει να μας διαφεύγει της προσοχής ότι το Λεκανοπέδιο, η Αθήνα, είναι ίσως η περισσότερη επιβαρημένη περιβαλλοντικά περιοχή της πατρίδας μας. Να αναφέρω μόνο το παράδειγμα των τελευταίων πυρκαγιών στην Πάρνηθα και είναι γνωστό ότι τον επερχόμενο χειμώνα, εάν και είναι πολύ πιθανό αυτό, έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, αν έχουμε βροχές, θα έχουμε πλημμύρες σε όλες τις δυτικές περιοχές της Αθήνας. Και βεβαίως είναι γνωστό ότι περιοχές αυτές, όπως είναι το Καματερό, το Ήλιο, όπως είναι η Πετρούπολη, όπως είναι ακόμα το Περιστέρι και το Εγάλιο, έχουν, αν όχι υποτυπώδη, τουλάχιστον πολύ περιορισμένα δίκτυα ομβρίων. Και μια που αναφερόμαστε στη Δυτική Αθήνα, να πούμε ότι είναι η περιοχή αυτή του Λεκανοπεδίου που τα τελευταία χρόνια, και βεβαίως με ευθύνη όλων, είχε μετατραπεί σε ένα σκουπιδότοπο όλου του Λεκανοπεδίου. Να συμπληρώσω ότι η αντιμετώπιση που είχαμε για τα σκουπίδια ήταν πολλές φορές και ταξική. Δηλαδή εκεί μένουν οι φτωχοί, ας τους διοχετεύσουμε όλο το σκουπιδαριό του Λεκανοπεδίου. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν αυτές οι περιοχές, αν αυτοί οι δήμοι τώρα με το 4ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης δεν δικαιούνται κάποια σημαντικά έργα υποδομής, όπως είναι για παράδειγμα το να μπορέσουν να μετατρέψουν πολλά από τα στρατόπεδα που έχουν δοθεί στους δήμους από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε πάρκα. Με τι λεφτά θα γίνουν όλα αυτά εάν δεν γίνουν από το 4ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης? Και για να μην μιλάμε μόνο για τη Δυτική Αθήνα, να πούμε για τα βόρεια προάστια. Είναι γνωστό το τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όχι μόνο τα βόρεια προάστια, αλλά και γενικότερα η Αθήνα. Να επισημάνω μόνο ότι αν δεν γίνουν σημαντικά έργα υποδομής, και είναι κατεξοχήν έργα τα οποία πρέπει να γίνουν από ευρωπαϊκούς πόρους, βεβαίως και από, αν το θέλετε, εθνικούς πόρους, αλλά κυρίως από ευρωπαϊκούς πόρους, εάν δεν γίνουν τέτοια σημαντικά έργα υποδομής κυκλοφοριακά, κινδυνεύουμε τα αμέσως επόμενα χρόνια, δηλαδή αν δεν κάνω λάθος μέχρι το 2010, οπότε θα αυξάνεται και ο ρυθμός αύξησης των αυτοκινήτων για να φτάσει στον ευρωπαϊκό μέσον όρο, θα φτάσουμε να έχουμε μέση ωριαία ταχύτητα των αυτοκινήτων στην Αθήνα αντίστοιχη με αυτή που είχαμε το 2003, όταν ήταν σε εξέλιξη τα μεγάλα Ολυμπιακά έργα και βεβαίως υπήρχαν τα σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα. Να αναφερθώ στους δήμους της Ανατολικής Αθήνας, στην ανάγκη προστασίας του ημιτού, στην ανάγκη δημιουργίας μεγάλων ελεύθερων χώρων σε περιοχές ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες και τέλος στους νότιους δήμους της Αθήνας, όπου έχουμε, αν το θέλετε, αυτό το προνόμιο, αυτή την ευλογία να έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα παραλιακά μέτωπα ευρωπαϊκής πρωτεύουσας. Η Βαρκελόνη, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ολυμπιακή πόλη και αυτή, κατάφερε να αξιοποιήσει αυτό το παραλιακό μέτωπο και να το κάνει μια πραγματικά, αν το θέλετε, απέραντη, έναν απέραντο χώρο στο οποίο πηγαίνουν πολίτες κάθε ηλικία και κάθε ταξικής έτσι προέλευσης να απολαύσουν ένα μπάνιο ή οτιδήποτε άλλο. Εμάς δυστυχώς το παραλιακό μέτωπο είναι γνωστό ακόμα, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει, πολλές φορές και προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τα
περίφημα αυτά μαγαζιά της νύχτας τα οποία έχουν αναπτυχθεί εκεί πέρα, και γι' αυτό αναρωτιέμαι πού θα βρεθούν πόροι για να γίνει ένα τόσο μεγάλο έργο όσο η αξιοποίηση, ο εξοραϊσμός του παραλιακού μετόπου. Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να μεταφέρω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την αγωνία, μια που προέρχομαι και από την τοπική αυτοδιοίκηση, πολλών δημάρχων, τόσο της Αθήνας όσο, δηλαδή εννοώ δημάρχων που ανήκουν οι δήμοι τους στην περιφέρεια της Νομαρχίας Αθηνών, αλλά επίσης δημάρχων οι οποίοι ανήκουν στην Ανατολική Αττική, στην Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής, που βλέπουν να είναι ακόμα στις αρχές της τετραετίας τους, που βλέπουν να έχουν κάνει, αν το θέλετε, κάποιες πρώτες επαφές με τις διαχειριστικές αρχές, να έχουν προτείνει 3, 4 και 5 έργα και να λαμβάνουν την απάντηση ότι ελάχιστα από αυτά, πολλές φορές και κανένα, δεν είναι δυνατόν να ενταχθεί στο 4ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Θέλω επίσης να κάνω μία τελευταία επισήμανση, γιατί έτσι πλησιάζουμε και προς τα μεσάνυχτα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις παρυφές της Αθήνας αναπτύσσεται μία πόλη την οποία ίσως δεν έχουμε αντιληφθεί όλοι. Στην Ανατολική Αττική γιγαντώνονται περιοχές, γιγαντώνονται πόλεις, οι οποίες την επόμενη πιθανώς δεκαετία θα προσεγγίσουν σε πληθυσμό την Αθήνα. Όλοι αυτοί οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες, οι οποίοι ζουν σε αυτές τις περιοχές, κάποια στιγμή θα θέλουν να πηγαίνουν προς το κέντρο. Κάποια στιγμή θα αναζητήσουν διεξόδους οδικές. Εάν λοιπόν δεν κάνουμε οδικούς άξονες, οι οποίοι όχι βέβαια να περνάνε κατά ανάγκη μέσα από την Αθήνα, αλλά να παρακάπτουν το κέντρο, αν δεν έχουμε δηλαδή μια ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή νέα πραγματικότητα, τότε πραγματικά το μέλλον της Αθήνας, το μέλλον του κέντρου της πατρίδας μας, δεν ξέρω κατά πόσον θα είναι ευίωνο. Και ας μην ξεχνάμε ότι είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Αθήνα παραμένει το κέντρο της πατρίδας μας. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω ότι πράγματι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, το υπερψηφίζουμε, αλλά θα παρακαλούσα, κύριε Υπουργέ, κατά την συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου ή πολύ περισσότερο κατά την εφαρμογή του όταν θα γίνει νόμος του κράτους, να μπορέσουν να υπάρχουν εκείνες, αν το θέλετε, πιθανώς οι τεχνικές εξειδικεύσεις ή ο εξορθολογισμός της διοχέτευσης των πόρων, έτσι ώστε η Αθήνα, η Αττική, να μην μείνει γυμνή από έργα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ για την κατανόηση.